μια χαρακτηριστική περίπτωση από τα τζάκια, τα ελληνικά που συνεργάστηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπο με τους κατακτητές, είναι και η περίπτωση του Παπα Κωνσταντίνου, του υπουργού, ο οποίος ως υπουργός οικονομικών δέσμευσε την Ελλάδα με την υπογραφή του μνημονίου. Ο παππούς, το οποίος έχει το ίδιο όνομα επώνυμο, είναι εκείνος ο οποίος σε συνεργασία με τους Γερμανούς που ήθελαν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να γίνεται στην Ελλάδα όχι με πρώτη ύλη, πετρέλαιο ή άλλες πηγές, αλλά με λιγνίτη, διότι είχαν εντοπίσει οι Γερμανοί ότι υπήρχαν μεγάλα λιγνητοφόρα κοιτάσματα στην Πτολεμαΐδα, έπεισε την κατοχική κυβέρνηση του Λάκογλου και έδωσαν στον Παπα Κωνσταντίνου το προνόμιο να δημιουργήσει ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην πλέον λιγνητοφόρα περιοχή της Ελλάδος, στην Πτολεμαΐδα. Αυτό το εργοστάσιο, το οποίο δημιουργήθηκε και απέκτησε όλη την δύναμη μόνο με μία υπογραφή του κατοχικού πρωθυπουργού και του κατοχικού υπουργού οικονομικών ονόματι Κοτζαμάνη, αυτή αποτέλεσε την βάση το 1958, όταν η επιχείρηση Παπα Κωνσταντίνου πουλήθηκε στην ΔΕΗ και πήρε ένα τεράστιο τίμημα. Η ΔΕΗ στήριξε από εκεί και πέρα όλη της την παραγωγή, ως γνωστόν, στην μονάδα της Πτολεμαΐδας. Το παράδοξο είναι που ενώ εναλλάσσονται οι γενναίες, η οικογένεια Παπα Κωνσταντίνου βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων και μάλιστα τόσο δυσμενών για την Ελλάδα το 2010, όταν υπογράφηκε το μνημόνιο, να είναι και πάλι ο Παπα Κωνσταντίνου, ο οποίος αντλούσε την οικογενειακή ακμή, οικονομική ακμή, από μια υπογραφή του Τσολάκογλου.